Πολύ περιορισμένη κίνηση στη λαϊκή αγορά της Καβάλας αυτό το Σάββατο, απόρρια προφανώς και της ανασφάλειας που φέρνουν στον κόσμο τα μηνύματα ρήξης που έρχονται από τις σκληρές και ως τώρα ατελές φορές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών. Ο πρόεδρος των εμποροβιοτεχνών, κ. Ιωαννίδης, είπε πως ο κόσμος είναι φοβισμένος και δεν προβαίνει σε αγορές, ενώ απέφυγε να συνδέσει την πεσμένη κίνηση με την προτίμηση των καταναλωτών στις παραλίες. Είχαμε μια, θα έλεγα, κατακόρυφη πτώση από χθες από την Ελευθερούπολη και αυτό φάνηκε και επιβεβαιώθηκε και σήμερα. Ο λόγος ο οποίος λέμε τώρα και το κουβεντιάζουμε, ας πούμε, με τους επαγγελματίες είναι ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ φοβισμένος. Αυτό φάνηκε από χθες. Αν παρακολουθήσατε τις τράπεζες, τα ATM, ο κόσμος ήταν γεμάτος στη σειρά, στην ουρά και περίμενε να βγάλει τα χρήματά του. Προφανώς τον λόγο του καταλαβαίνουμε, έτσι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ φοβισμένος. Οπότε θα έλεγα ότι αυτές τις δύο τελευταίες μέρες ο κόσμος έπεσε στα πάρα πολύ και κυρίως απαραίτητα προϊόντα που είναι στο τραπέζι, το κυρίως τραπέζι. Και τίποτα παραπάνω. Σήμερα η πτώση ήταν τεράστια. Θα λέγαμε ότι έχω να συναντήσω πάρα πολλά χρόνια μια τέτοια έτσι κατακόρυφη πτώση στο τζίρο μας. Ελπίζουμε τα πράγματα στο πολιτικό γίνεσθε να πάνε καλύτερα για να μπορέσουμε και εμείς να σκώσουμε το κεφάλι, παιδιά, να επιτέλους και ο κόσμος να φύγει από αυτήν την αβεβαιότητα. Καθόλου τουρίστες βλέπετε να επισκέπτονται την αγορά αυτές τις μέρες? Τουρίστες πάντα έχει. Τον τελευταίο μήνα βλέπουμε τουρίστες, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά θα έλεγα ότι περνάει ο κόσμος, έτσι, επισκέπτει λαϊκή, θα έλεγα ότι κάνουν και κάποιες αγορές. Αλλά όχι στο βαθμό που περιμέναμε, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω. Ο κόσμος κατεβαίνει στη λαϊκή αγορά, κάνει τα ψώνια του και μετά αυτός που να πάει για μπάνιο θα πάει στη θάλασσα, δεν το συζητάμε. Αλλά φέτος, η σημερινή ημέρα και η χθεσινή ημέρα ήταν μια μέρα από τις δυσκολότερες, θα έλεγα, εικόνες που έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύουμε, προσωπική μου άποψη, έτσι, αλλά και από τον κόσμο που ακούμε και κουβεντιάζουμε, χωρίς να είναι βέβαιο κάτι ή να έχουμε πάρει μια εικόνα διαφορετική, είναι αυτή, ότι ο κόσμος πλέον έτρεξε να προλάβει το κακό, το οποίο με το μυαλό του έρχεται. Δεν μπορούμε να το καθησυχάσουμε αυτό, έτσι. Εμείς αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πάρουν την πολιτική πρωτοβουλία κάποιοι να τελειώνει αυτό το ζήτημα, γιατί πλέον η αγορά δεν σηκώνει πλέον άλλη αβεβαιότητα και άλλη ανασφάλεια. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παναγιώτης Δημητρακές, πρόεδρος των παραγωγών της λαϊκής αγοράς της Καβάλας, που είπε πως η κίνηση δείχνει κατά 50% πεσμένη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, ενώ συμπλήρωσε πως οι ξαφνικές νεροποντές των προηγούμενων ημερών προκάλεσαν ζημιές στην παραγωγή. Η κίνηση αυτή τη εβδομάδα είναι πεσμένη, όπως και χθες ήταν λίγο πεσμένη. Τώρα το λόγο δεν τον ξέρουμε. Βέβαια, είμαστε και μέσα του μήνα τώρα, έτσι. Τώρα ο λόγος ακριβώς δεν ξεκαθαρίστηκε καλά. Από ό,τι λένε τα πράγματα, από Δευτέρα θα μάθουμε τι γίνεται. Γιατί με τις πολιτικές εξελίξεις που γίνονται, ο κόσμος είναι λίγο επίφοβος, φοβάται. Τα ψώνια τους είναι πολύ μετρημένα αυτή την εβδομάδα. Ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα τα ψώνια ήταν μετρημένα, αλλά αυτή η εβδομάδα φαίνεται κιόλας. Τα πράγματα είναι εμφανή. Ήμουν 12 η ώρα και βλέπετε ότι το παζάρι έχει αδειάσει εντελώς. Δεν έχει κίνηση καθόλου. Και από το πρωί έτσι, κίνηση υποτονική. Δεν ξέρουμε, ο κόσμος είναι λίγο φοβισμένος αυτή την εβδομάδα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και να δούμε τι θα γίνει. Η ξαφνική κακοκαιρία των τελευταίων δύο ημερών, οι νεροποντές και τα λοιπά, επηρέασαν καθόλου τους παραγωγούς? Βεβαίως και τους επηρέασαν. Καταρχήν ήταν πολύ ξαφνικό αυτό. Όλα τα χωράφια αυτή τη στιγμή είναι όλα σπαρμένα, έχουν γεμίσει αρρώστιες. Δεν μπορούμε να μπούμε να μαζέψουμε τις παραγωγές μας. Όπως βλέπετε, τα προϊόντα δεν είναι και τόσο καθαρά. Έχουν λίγο λάσπη πάνω, λίγο τέτοιο. Εντάξει, προσπαθούμε όσο μπορούμε. Εντάξει, βροχή συνηθίσαμε. Ούτως ή άλλως, 2-3 μήνες είχαμε συνεχώς βροχές και τέτοια. Οπότε τη βροχή λίγο τη συνηθίσαμε. Αυτό που δεν μπορούμε να συνηθίσουμε είναι η φτώχεια. Η πολύ μεγάλη φτώχεια εδώ μέσα. Τι γίνεται εδώ μέσα, παιδιά, είναι άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε. Έχουμε πέσει κατά 50% σίγουρα.